Συνεχίζουμε τη συζήτησή μα με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη και να μπούμε λίγο στα θέματα τη οικονομία και του παρελθόντων. Λοιπόν, είστε ο άνθρωπο που κοστίσατε 100 δισεκατομμύρια στη χώρα, ένα ακόμη μνημόνιο και ο άνθρωπο που κλείσατε τι τράπεζε και επιβάλλατε τα capital controls. Κατά κάποιου 100, κα, 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 ε, κατά κάποιου άλλου 200. 200. κατά κάποιο άλλο του ε, ΣΥΡΙΖΑ 35 Αυτέ λοιπόν οι κατηγορίε έρχονται και από πρώην ε, συντρόφου σα. Mm -hmm. Όλα αυτά είστε εσεί. Όλα αυτά τα κάνατε μόνο σα σε σύντροφο. Ακριβώ είστε κύριε Βαρουφάκη, πρέπει ε. να σα πω. Νομίζω ότι το ερώτημα από μόνο το απαντιέται. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γελιότητα που α, μου κάνει εντύπωση ότι είναι σαν να θέλουν να ακυρώσουν την ίδια του την κατηγορία. Γιατί, αν θέλει να εξτομίσει μια κατηγορία, είσαι πιο λογικό σε αυτά που λε. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Mm -hmm. Όσα αφορά τον κύριο Βίζερ, τον κύριο Ρέγκλινγκ, τον κύριο Ντάιζερμπλουμ, είναι γνωστό ότι οι εγκληματίε πάντα θέλουν να φορτώσουν το έγκλημά του στα θύματα του. Ε, το θύμα δεν είμαι εγώ, το θύμα είναι ο ελληνικό λαό. Mm -hmm. Όλο το κόστο στο οποίο αναφερθήκατε, και είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστο από το 2010, είναι το κόστο τη Τρόικα είναι το κόστο τη προσπάθεια να κουκουλώσουν μια πτώχευση, δίνοντα το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία, στο πιο πτωχευμένο κράτο, υπό όρου απάνθρωπη συρρήκνωση των εισοδημάτων και ουσιαστικά ερημοποίηση τη χώρα. Άρα αυτό θα το πρέπει να μα έχουν κόστος. κύριε Βαρουφάκη, ολοκληρωτικά με ό,τι αυτό Να, να είναι, τελειώσω στο ερώτημα ναι. για την κατηγορία ναι. ναι. Α, στο πρόσωπό μου επικεντρώνεται για ένα λόγο. Είμαι ο μόνο υπουργό οικονομικών που δεν του είπα ναι. Που δεν συνδικολόγησα, που δεν υπέγραψα. Να είστε σίγουροι ότι όταν είχα υπογράψει, θα ήμουν ο υπεύθυνο υπουργό οικονομικών, ο οποίο έσωσε την Ελλάδα κτλ. Ε, Α έρθω όμω στο δικό σα το ερώτημα. Αφού πω ότι το κόστο εκείνη τη εποχή ουσιαστικά ήταν μηδέν. Αν μη τι άλλο, γλιτώσαμε λίγο περισσότερο από τη λιτότητα. Γιατί όταν εγώ ανέλαβα την Υπουργή Οικονομικών, είχαμε μία δέσμευση οι από το δεύτερο που μνημόνιο με 4,5% πρωτογενέστε. Οι τράπεζε που είχαν κεφαλαιοποιήσει πάνω από 20 δι εκείνη τη στιγμή και πήγαν στο μηδέν. Οι mm. τράπεζε, θέλω να σα θυμίσω. Ότι είχαν εισπράξει από εσά, από του τηλεθεατέ μα, 41 δι. Ένα μισή χρόνο πριν. Από αυτά τα 41 δι, τον Ιούνιο του 2014, ναι. σύμφωνα με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, αφήστε μενα mm -hmm. Τι λέω εγώ, Τι έλεγε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, τι έλεγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι έλεγε η BlackRock. Που του είχαμε πληρώσει και χρήματα για να το πούν. Ότι είχαν χάσει 20 δι από αυτά τα 41 αυτά τα χρήμα, αυτή η κεφαλαιοποίηση θα είχε εξαφανιστεί όποιο και να ήταν στα πράγματα. Να σα το πω γιατί. Οι τράπεζέ μα είναι σε μια κατσαρόλα, με μια τρύπα από κάτω. Έρχεται ο φορολογούμενο και προσθέτει κεφάλαια από πάνω με τι ανακεφαλοποιήσει, αλλά χάνεται από κάτω. Η τρύπα αυτή είναι τα κόκκινα δάνεια. Mm -hmm. Τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται λόγω τη κρίση και μεγιστοποιούνται λόγω τη λιτότητα. Η λιτότητα συρρυκνώνει τα εισοδήματα, ο άλλο δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του, κοκκινίζει. Όταν, λοιπόν, το έγκλημα ποιο ήταν. Ότι δώσαμε τόσα χρήματα σε τράπεζε χωρί να κλείσουμε τον πάτο. Χωρίς Δεν να, να, να θεραπεί κάνουμε θεραπεί κάτι για Λεβά, τα κόκκινα δάνεια. Δεν είχε οικονομία με το Σαμαρά τότε. Ε, κοιτάξτε. Ο τα μεγέθη ο... δηλαδή αυτά έδινε. Ο ελληνικό λαό αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2015 mm -hmm. ότι η απάντηση στο ερώτημα σα είναι όχι. Αλλιώ θα είχε ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο. Απέναντι, απέναντι είχε μια αντιπολίτευση η οποία του έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια, δεν θα πληρώσει έμφαση, δεν θα ψηφίσω προδρομοκρατία. Γιατί ο ελληνικό θα... λαό ήταν ηλίθιο, Θα, ότι... θα σα κάνω συσάχνια. Ο ελληνικό λαό πιστεύει όποιον λέει οτιδήποτε. Εγώ θέλω να σα θυμίσω κάτι. Σας ο ναι. ο κύριο Σόιμπλε είχε αποσύρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Σαμαρά από τον Ιούνιο του 2014. Σωστό και αυτό. Α, ο κύριο Σαμαρά ο ίδιο, ποια ήταν η υπόσχεσή του. Θυμηθείτε ποια ήταν η υπόσχεσή του. Ότι θα έκλεινε, τα κούμπονε. Θα ολοκλήρωνε το δεύτερο μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2014. Ναι. Το Δεκέμβριο του 2014 δεν το κατάφερε. Γιατί δεν το κατάφερε, Γιατί η Ελλάδα παρέμενε πτωχευμένη, η κρίση ήταν αδυσόπιτη, δεν υπήρχε. Κα... Μου λένε κάποιοι ε, γιατί, γιατί. Δεν οι έξω δεν στήριζαν την κυβέρνηση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ okay. έλεγε okay. ότι okay. θα okay. πάμε okay. σε κρίση right. right. yeah. 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 okay. και θα ψηφίσουμε. Δεν είναι αυτό. Τα πράγματα είναι απλά κουκιά μετρημένα. Θα το πω απλά. Το 2015, είχαμε να αποπληρώσουμε δάνεια, το 22 δισεκατομμύριων. 22 δισεκατομμυρίων. Ο προπολογισμό του κυρίου Σαμαρά έλεγε ότι θα πάρουμε 7,2. Αυτά είχαν μείνει από το δεύτερο μνημόνιο τη Τρόικα και τα υπόλοιπα θα έρθουν από τι αγορέ. Οι αγορέ δεν μα δάνειζαν, δεν του δάνειζαν. Άρα ο ίδιο προπολογισμό του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Χαρδούβελη, είχε εξοκύλει. Είχε αποτύχει. Ο λόγο λοιπόν για τον οποίο εμεί εκλεγήκαμε. Ήταν ότι το δεύτερο μνημόνιο και η κυβέρνηση Σαμαρά είχαν αποτύχει παταγόδο. Όχι, μα. γιατί του είπατε αυτό. Ο μόνο τρόπο για να αποφευθεί το τρίτο μνημόνιο ήταν να πετύχει αυτό που προσπαθούσα να κάνω, η αναδιάρθρωση mm -hmm. χρέου. Αλλά δεν είχα όμω μια αξιωματική αντιπολίτευση να βάζει πλάτε για την αναδιάρθρωση χρέου που ήταν απαραίτητη. Αλλά ούτε στο παρελθόν υπήρχε αξιωματική αντιπολίτευση να βάζει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήθελα να μου απαντήσετε στον συνάδελφο. Έχετε στο 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 δίκιο. Στο Αλλά αυτούμε. να βάλουμε πλάτε σε τι. Mm -hmm. Η αναδιάρθρωση χρέου όταν είσαι πτωχευμένο είναι εκ των όνου κάνευ. Ή θα κάνει αυτό ή θα δανείζε κι άλλα. Κύριε <Το> Βαρουφάκη, ο ελληνικό λαό πήρα... τότε είχε, είχε να διαλέξει είτε με το Μέιλ Χαρδούβελη που του λέγανε και ό,τι, ε, συνεπάγονταν, και ότι συνεπάγονταν το Μέιλ Χαρδούβελη, και μεταξύ ε, του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε εκείνη την εποχή, σα είπα πριν, μην τα ξαναλέω, Ξυσσάχθηε, κίζω τα μνημόνια, το ένα, το άλλο. Εσεί λέγατε να του χρέου. Συμφωνούμε από τότε. Αλλά όλο το περιβάλλον δεν Εγώ ήταν περισσότερο. Εγώ θεωρώ ότι ο ελληνικό λαό είναι πολύ πιο όριμο από αυτό. Ο ελληνικό λαό δοκίμασε όλα τα κόμματα. Το 2012, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μίλαγε για ασκήσιμο των μνημονίων, ψήφισε μια κυβέρνηση συγκυβέρνηση κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΔηΜΑΡ ναι. στην αρχή, χωρί ΔηΜΑΡ μετά. Α, αυτό που ο ελληνικό λαό ψήφισε για μένα, η δική μου ερμηνεία mm -hmm. είναι τον Ιανουάριο του 2015, είναι ότι δεν μπορούμε άλλο πλέον να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία, να προεκτείνουμε την πτώχευσή μα στο Διενεκέ, υπό που συρρυκνώνουν την ελληνική οικονομία. Εμεί. Από mm -hmm. τότε που συντάχθηκα με τον Αλεξίπρα, η πρόταση ήταν πολύ απλή. Θα πάμε στου εταίρου μα mm -hmm. με πολύ λελογισμένε προτάσει ανταλλαγή χρεών που να καθιστούν το χρέο βιώσιμο, να μπορούμε να έχουμε ένα πρωτογενέ πλεόνασμα τη τάξη του 1,5% για να μπορέσουμε να μειώσουμε του φορολογικού συντελεστέ για να αναπνεύσει η οικονομία. Αυτή ήταν η σωστή πολιτική. Mm -hmm. Αυτή ψήφισε ο ελληνικό λαό καθώς... mm -hmm.